Επιποδός πολέμου βρίσκονται οι εργαζόμενοι της εταιρείας Κόντι στη δεύτερη βιομηχανική περιοχή Βόλου προκειμένου να αποτρέψουν τα σχέδια της εταιρείας να απολύσει 12 επιπλέον άτομα. Ήδη κοινοποιήθηκαν 6 απολύσεις σε εισάριθμους εργαζόμενους από δικαστικούς επιμελητές την περασμένη Παρασκευή, ενώ στις προθέσεις της εταιρείας είναι να απολύσει άλλα 6 άτομα. Πήγα σπίτι και κάποια στιγμή, γύρω στις 5 ώρες, ο δικαστικός χτύπησε το κουδούνι, λέει: «Κύριε Παπαδρέου, λυπάμαι. Είναι οι καταγγελίες σύμβασης της εταιρείας, απολύει. Θέλετε να παίρνετε, θέλετε όχι». Φυσικά δεν υπόγραψα τίποτα. Και έφυγε η κοπέλα, άφησε το αντίγραφο. Το οποίο το έχει γραμματέψει ο Μαντέο τώρα το αντίγραφο και συνεχίζουμε τον αγώνα. Είναι που είμαι 55 χρονών και βαδίζω, όπως καταλαβαίνετε, για τη σύνταξη. 22 χρόνια έχω, 22 χρόνια από τις αρχές. Και λίγο κάποια προειδοποίηση με ανακοινώσανε με δικαστικό επιμελητή την Παρασκευή το απόγευμα 5 και 10 την απόλυσή μου. Αυτά. Λείπουμε πολύ δηλαδή για την εταιρεία που μας φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι άλλο να πω, ας πούμε και συναδέλφοι μας. Ναι, είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Απάνθρωπο. Υπάρχει κάποια αιτιολογία για αυτό? Όχι, δεν έχει. Και στην απόλυση δεν φέρεται κάποια. Απλώς αποκαλούνται αυτήν την ύφεση της κρίσης δηλαδή και με τον τρόπο αυτόν απολύουν πότε 6, πότε 12, πότε δεν έχει σταματήμο εδώ και 2 χρόνια δηλαδή που έχει ξεκινήσει. Οι εργαζόμενοι συνέχισαν σήμερα τις τάσεις εργασίας ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία και θα αποκλείσουν συμβολικά τον κόμβο της δεύτερης βιομηχανικής περιοχής. Μετά από γενική συνέλευση με τα μέλη του σωματείου, ξεκινήσαμε τη Δευτέρα της κινητοποίησης. Αύριο έχουμε την 24ωρη απεργία. Θα κλείσουμε αποκλειστικά για ένα μισάωρο το δρόμο στη Β' Βιομηχανική και να μιλήσουμε με όλους τους εργαζόμενους στην περιοχή εδώ πέρα στη Β' Βιομηχανική. Και μετά την Πέμπτη έχουμε την τριμήνη στο Υπουργείο. Το Σωματείο καταγγέλει τη διοίκηση της εταιρείας για τις απολύσεις, ενώ κατηγορεί τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας ότι με τη στάση τους στην ουσία ενθαρρύνουν τις ομαδικές απολύσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν την Παρασκευή απασχολούνται στην Κόντι πάνω από 10 χρόνια και ορισμένοι από αυτούς ήθελαν λίγους μήνες ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Εμάς την Πέμπτη μας είπαν μαζί με το παλικάρι εδώ ότι μας διώχνουν ο εργοδικός. Πήγαμε μέσα στα γραφεία με το Σωματείο και λέει: «Δεν υπάρχει καμιά απόλυση». Ποιος τα λέει αυτά, λέει. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει λέει, καμία απόλυση τίποτα. Και την Παρασκευή το μεσημέρι μας στέλνει και εμάς στο σπίτι το δικαστικό. Εσείς φαντάζομαι έχετε οικογένεια, έχετε υποχρεώσεις, έτσι είναι. Δύο παιδιά. Τι θα κάνετε τώρα με την κατάσταση που διαμορφώνεται? Τι να κάνουμε, Έχουμε τρελαθεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο εδώ, να σταματήσει και εδώ πάει στο διάλογο. Δεν σταματάει ούτε εδώ. Θέλουν να διώξουν άλλους 6 τώρα το Φεβρουάριο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού θα φτάσει, πού θα πάει. Θα μας διαλύσουν.